Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, με περηφάνεια και σεβασμό, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος συμμετέχει στη σημερινή εκδήλωση για τα 80 χρόνια από την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Είμαστε περήφανοι που είμαστε η νεολαία του ΚΚΕ, που 104 χρόνια τώρα, ό,τι θετικό έζησε ο λαός στον τόπο μας, το κατέκτησε μέσα από σκληρούς αγώνες και πάντα σε συμπόρευση με το ΚΚΕ. Εμείς οι νέοι κομμουνιστές και κομμουνίστριες υποκλεινόμαστε μπροστά στη γενιά των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ. Τιμάμε τον πρωτοκαπετάνιο του ΕΛΑΣ, Άρη Βελουχιώτη. Εμπνεόμαστε και συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα, σταθερά και αταλάντευτα, με εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη, στο λαό και την νεολαία, τον αγώνα για την κατάργηση του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά μόνο φτώχεια, ακρίβεια, πολέμους και προσφυγιά. Αντλούμε πείρα και δύναμη και προσπαθούμε να είμαστε άξιοι συνεχιστές της θρηλυκής ΣΟΚΝΕ, της Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαίων Ελλάδος, που ιδρύθηκε τον Νοέμβρη του 1922 στη Θεσσαλονίκη και της οποίας τιμάμε φέτος τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυσή της. Ήταν το πρώτο μαρξιστικό-λενινιστικό σχολείο των νέων κομμουνιστών και κομμουνιστριών που σε σκληρές συνθήκες δίναν τη μάχη να στέκει το λαό στα πόδια του ενάντια στην πείνα και την εξαθλίωση, κόντρα σε βασανιστήρια, φυλακές, εξορίες. Είναι αυτοί που πρώτοι φύτεψαν το σπόρο για τα ίδια ιδανικά και τις αξίες που παλεύουμε κι εμείς σήμερα, για μια άλλη κοινωνία όπου θα ανθρωπεύσει ο άνθρωπος και θα ζει όπως του αξίζει, το σοσιαλισμό. Ήταν αυτή που γέννησε ανθρώπους πρότυπα, όπως τον Χρήστο Μαλτέζο, που διατέλεσε γραμματέας της, τον Άρη Βελουχιώτη, τον Απολέοντα Σουκατζίδη, την Ηλέκτρα Αποστόλου, τον Καπετά Διαμαντή, τον Νίκο Μπελογιάννη, τον Νίκο Ζαχαριάδη και εκατοντάδες άλλους που δίδαξαν και μέχρι σήμερα διδάσκουν εμάς, τους νέους κομμουνιστές, με το παράδειγμά τους. Αυτή γέννησε τον Νίλο Μαστραντώνη, τον Λαμιώτη Αριστούχο φοιτητή του Πολυτεχνείου, που διατέλεσε αργότερα γραμματέας της ΕΠΟΝ στη Λαμία, έδωσε όλες του τις δυνάμεις και όλη του την ψυχή για τη λευτεριά της πατρίδας μας και το Σεπτέμβριο του 1944 έπεσε νεκρός σαν ήρωας σε δρόμο της Λαμίας. Αποδίδουμε φόρο τιμή σήμερα σε όλους τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, γιατί θέλουμε η νέα γενιά να γνωρίσει την ιστορία του λαού μας, βγάζοντας συμπεράσματα για το σήμερα, για το πώς σήμερα χρειάζεται να παλέψει τη ζωή και τα όνειρά της, μην περιμένοντας σωτήρες, αλλά τραβώντας το δρόμο του αγώνα. Αγωνιζόμαστε μαζί με τους μαθητές για τις ανάγκες τους, για το σχολείο και τη μόρφωση που τους αξίζει, για ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία, για να μην υπάρχουν ελλείψεις καθηγητών, για ασφαλείς υποδομές και κτίρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, για θέρμανση που να μην πληρώνουν οι γονείς από την τσέπη τους. Είμαστε μπροστάριδες της κινητοποίησης των φοιτητών ενάντια στους νόμους που βάζουν εμπόδια στις σπουδές του, που κάνουν τα πτυχία κουρελόχαρτα χωρίς αξία, που τους θερούν τη δωρεάν σύντηση και στέγαση με την παντελή έλλειψη φοιτητικών εστιών όπως η Λαμία. Η πάλη του λαού μας στη διάρκεια της ιστορίας μας απέδειξε πως κανένας εχθρός δεν είναι ανίκητος. Δεν θα επιτρέψουμε σε αυτό το σύστημα και τους υποστηρικτές του να μπολιάζουν τις συνειδήσεις της νεολαίας, διαστρεβλώνοντας την ιστορική αλήθεια, αντιστρέφοντας την πραγματικότητα, αξιοποιώντας όλα τα μέσα για να κάνουν ομό αντικομουνισμό, εξισώνοντας το φασισμό με τον κομμουνισμό. Αυτή είναι άλλωστε και η επίσημη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ξοδεύει δισεκατομμύρια για να επιχορηγεί προγράμματα για την ιστορική μνήμη ενάντια στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, που καταστρέφει τις ιστορικά μνημεία και απαγορεύει τα σύμβολα και τη δράση των κομμουνιστικών κομμάτων. Φοβούνται ότι η γνώση μπορεί να γίνει δύναμη, όπλο για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα που θα τους ανατρέψουν. Οι νέοι κομμουνιστές σήμερα μπαίνουμε μπροστά για να κρυφτούν στα λαγούμια τους οι κάθε λογής φασίστες που πάνε να δηλητηριάσουν τη συνείδηση της νεολαίας. Αναδεικνύουμε και θα αναδεικνύουμε πως ο φασισμός γεννιέται και ανατρέφεται μέσα σε αυτό το σύστημα και ότι συντρίφθηκε από την πρώτη εργατική εξουσία. Γιατί αν η δύναμη της πρώτης εργατικής εξουσίας τσάκισε το ακραίο πρόσωπο του καπιταλισμού, τον εθνικοσοσιαλισμό από το Στάλγκραντ ως το Βερολίνο και κάρφωσε την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ, ο επόμενος γύρος των κοινωνικών επαναστάσεων θα τους θέσει οριστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, βαδίζοντας με περηφάνεια και αισιοδοξία προς το 13ο συνέδριό μας, θέλουμε να συζητήσουμε πλατιά με νέους για το ότι σήμερα δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε από αυτή την κοινωνία που καθημερινά θυσιάζει τις ανάγκες μας και επιτίθεται στη ζωή μας για τα κέρδη μιας χούφτας παράσιτων, τα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις που τα στηρίζουν. Θέλουμε να δώσουμε απάντηση στο κάτι πρέπει να γίνει που ακούμε από όλους τους νέους γύρω μας
και να συζητήσουμε για τις θέσεις της ΚΝΕ, για τους μαθητικούς και τους φοιτητικούς αγώνες, για την οργάνωση των νέων εργαζομένων, των σπουδαστών στις σχολές κατάρτισης, για την καταπίεση και τη βία ενάντια στις γυναίκες, για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, για το περιβάλλον, για το πώς λειτουργεί μια επαναστατική οργάνωση, τι παλεύει, γιατί καλούμε σήμερα όλους τους νέους να μπουν στον οργανωμένη ζωή και δράση, να κάνουν το βήμα να οργανωθούν στην ΚΝΕ. Οι μαθητές σήμερα ξεχυλίζουν από οργή όταν βλέπουν την επίθεση στην ίδια τους στη ζωή. Λένε φτάνει πια βλέποντας το θάνατο του 11χρονου συμμαθητή τους στις Σέρες, που έγινε ένα ακόμη θύμα της τεράστιας υποχρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, με ευθύνη όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων και των αρμόδιων φορέων. Βγαίνουν στον δρόμο κοντά στην καταστολή και στον αυταρχισμό, όταν βλέπουν να πυροβολούν ένα 16χρονο για 20 ευρώ βενζίνη. Οι φοιτητές αφήνουν το στίγμα τους με τους αγώνες τους για τη φοιτητική μέρημνα και τους όρους σπουδών που τους αξίζουν, με την πανσπουδαστική πρώτη δύναμη μετά από 35 χρόνια στους φοιτητικούς τους συλλόγους. Οι νέοι εργαζόμενοι δίνουν μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς και βγαίνουν νικητές με τη συμμετοχή τους στην απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Όλα αυτά δείχνουν πως ο λαός και η νεολαία, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, με την ΚΝΕ, είμαστε αυτοί που θα κάνουμε τα σκοτάδια φως, δημιουργώντας παντού νέες αιστείες αντίστασης. Δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να τιμήσουμε έπρακτα τους ηρωικούς αγώνες του κόμματός μας, κάνοντας πράξη το σύνθημα του συνεδρίου μας «ΚΝΕ δυνατή παντού». Ζήτω η Εθνική Αντίσταση και ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος. Ζήτω το τιμημένο ΚΚΕ. Ζήτω η ΚΝΕ και το 13ο συνέδριό της.